Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή και την εμπιστοσύνη σας. Καλό βράδυ σε όλους. Μάλλον βιαστικά θέλουμε να κλείσουμε το δελτίο μας. Μπορούμε να πάμε ωστόσο και στα αθλητικά, διότι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι όσοι έμειναν στη φετινή σεζόν διοίκηση προπονητής και ποδοσφαιριστές του αθλητικού ομίλου Βιστονίδας Ξάνθης. Η ομάδα με πολλή δουλειά και μέσα σε ένα άριστο οικογενειακό κλίμα κατέκτησε το πρωτάθλημα αίτητη στην Β' Ξάνθης, ενώ ο επόμενος στόχος είναι να ανέβει ακόμη περισσότερες κατηγορίες. Μεγάλη ικανοποίηση υπάρχει στις τάξεις του αθλητικού ομίλου Βιστονίδας του νομού Ξάνθης για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013, καθώς στόχος της ομάδας ήταν το πρωτάθλημα και το πέτυχε μάλιστα αίτητη, με πολλή δουλειά και σε ένα άριστο οικογενειακό κλίμα μεταξύ διοίκησης, τεχνικής ηγεσίας, ποδοσφαιριστών και φιλάθλων. Στόχος μας ήταν να ανέβουμε κατηγορία, το καταφέραμε. Και ο στόχος μας είναι πάντα να υπάρχει μια οικογένεια στη Βιστονίδα, στην ομάδα της Βιστονίδας, και τα παιδιά από εδώ, από μέσα από την ομάδα, να προωθούνται και ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για τα παιδιά αυτά εδώ, γιατί από τη στιγμή που δεν αμείβονται, προσπαθούμε να τα δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, είτε σε παιδικές εγκαταστάσεις, είτε κάποια ταξίδια τα οποία κάνουμε. Αυτό είναι, πιστεύω, και το νόημα του ερασιτεχνισμού, γιατί είμαστε ερασιτέχνες. Και πιστεύω ότι μέχρι σήμερα τα πάμε πάρα πολύ καλά και έχουμε και μια ισχυρή διοίκηση, η οποία αυτοί οι άνθρωποι μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, οτιδήποτε ζητάμε μας το δίνουν, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρωτάθλημα στη Β' Ξάνθης τη σεζόν 2012-2013 δεν ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, σύμφωνα με τον προπονητή της ομάδας Νίκο Μαυρομάτη. Το πρωτάθλημα το οποίο είχαμε εμείς στη Β' κατηγορία δεν ήταν και το δυνατότερο πρωτάθλημα φέτος. Υπήρχαν δύο όμιλοι από 9 ομάδες. Σίγουρα αυτή που ήταν η πιο δυνατή ξεχώριζε, όπως ξεχωρίσαμε και εμείς, γιατί ήμασταν δυνατή ομάδα. Από την ομάδα της Βιστονίδας δεν έλειψε η συμπαράσταση των φιλάθλων. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε παράπονα. Έτσι, όσους φιλάθλους έχουμε, έρχονται, μας βλέπουν. Όποτε μπορούν και αυτοί έρχονται, μας βλέπουν. Δεν έχω κάποιο παράπονο. Απόλυτη ικανοποίηση από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης και από τη Διαιτησία για τη Βιστονίδα. Ούτε από τις φορές του πρωταθλήματος υπάρχει κάτι το μεμπτό. Όλα κυλάνε, για μας σαν ομάδα μιλάω, έτσι, κυλάνε πάρα πολύ καλά. Στόχος της Βιστονίδας η αξιοποίηση των ταλέντων από την Ακαδημία και η προώθησή τους σε μεγαλύτερες κατηγορίες, καλό ποδόσφαιρο και αμέσως μετέπειτα η αναρρίχηση σε υψηλότερες κατηγορίες. Επόμενος στόχος είναι μια καλή πορεία του χρόνου στην Α κατηγορία. Να ξανακάνουμε αυτά εδώ τα οποία κάνουμε, να υπάρχει αυτή η διοίκηση ισχυρή, όπως λέμε, να μπορούμε να κάνουμε τέτοια ταξίδια όσο μπορούμε, έτσι, γιατί οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες, περισσότερο για τα παιδιά αυτά εδώ, αλλά μια καλή πορεία του χρόνου στο πρωτάθλημα. Τώρα ανεβήκαμε στην Α τοπικό, θα δούμε το καλοκαίρι με 2-3-4 προσθήκες που θέλει η ομάδα και όλα θα έρθουν με τον καιρό, με τη δουλειά και με την προπόνηση, με τίποτα άλλο. Και ότι έρθει καλοδεχούμενο.